εισβολή στην Ουκρανία άλλαξαν δραματικά τους όρους με τους οποίους σκεφτόμαστε πλέον για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Το status quo της Ευρώπης φαίνεται να αλλάζει, κάτι το οποίο δεν ήμασταν έτοιμοι και προετοιμασμένοι να το ζήσουμε. Και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία διαμορφώνει ένα νέο ψυχροπολεμικό πεδίο, τόνισαν οι καλεσμένοι της εκπομπής Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Ήταν μια τυχοδιοκτική ενέργεια, ανήκει τον ασκό του αιώλου, δημιουργεί ένα πολύ τεταμένο κλίμα που τα αποτελέσματα θα τα δούμε σε βάθος χρόνου. Πλέον βρισκόμαστε σε μια νέα φάση όπου ισχυρές δυνάμεις, μία ισχυρή δύναμη αποφάσισε εμπράκτος και ενόπλος να επιβάλλει την θέλησή της σε γειτονική χώρα και αυτό συνιστά αφεαυτού μία σημαντική αλλαγή σελίδας. Έχουμε μπει σε ένα νέο κόσμο, ο νέος κόσμος είναι πολυπολικός και βλέπουμε τις μεγάλες δυνάμεις να συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφερόντουσαν πάντα. Όπως τόνισαν καθηγητές και αναλυτές που συμμετείχαν στην εκπομπή, πλέον το διεθνές δίκαιο συμπιέζεται και αυτό που φαίνεται να έχει το μεγαλύτερο ρόλο είναι η προβολή ισχύως, παραπέμποντάς μας ευθέως στα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου. Πληρώνουμε τα σφάλματα της ολιγορίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και του ΟΑΣΕ και της τετρανδρίας που είχε ασχοληθεί με τη συμφωνία του Μίνσκ, διότι ενώ ήταν η συμφωνία του Μίνσκ ήταν σαφής, ενώ υπήρχε η δέσμευση, στο συνταγματική δέσμευση της Ουκρανίας, ότι δεν θα ενταχθεί σε κανένα μηχανισμό, σε κανένα μπλοκ, ενώ υπήρχε η εγγύηση από τέσσερις μεγάλες δυνάμεις ότι δώσε τα πυρηνικά και εμείς σου διασφαλίζουμε ότι θα σε βοηθήσουμε στα ζητήματα ασφάλειας, όλος αυτός ο μηχανισμός δεν λειτουργήσε και τελικά η Ουκρανία είναι η ηφηγένεια μιας σύγκρουσης που συνεχίζεται με τη Ρωσία. Εάν διαβάζω σωστά τις προθέσεις, τις ρωσικές προθέσεις, οι Ρώσοι θέλουν να ελέγξουν όλη την Ουκρανία με την εξαίρεση της Δυτικής Ουκρανίας, που έχει πρωτεύουσα το Λβόφ. Πιστεύω ότι μάλιστα θα φροντίσουν να αφήσουν τους πρόσφυγες, κυρίως όσους είναι αντίθετοι σε μια προοπτική ένταξης ή τέλος πάντων εξάρτησης από τη Ρωσία. Φτάνουμε σε μια κατάσταση σαν τη σημερινή και φυσικά εκείνοι που θα την πληρώσουν θα είναι οι άμαχοι, θα είναι οι στρατιώτες που θα σκοτωθούν, θα είναι αυτή η κοινική αντιμετώπιση για τις παράπλευρες απώλειες, θα είναι μια ακόμα απόπειρα να γίνει εξαγωγή δημοκρατίας εκ των υστέρων.